Ειδική αναφορά για το Κυπριακό στα συμπέρασματα του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία θα ανοίγει στην ουσία το δρόμο για τον διορισμό μετά τις τουρκικές εκλογές απεσταλμένου του σώματος. Μια αποστολή τη διάρριξε πρώτο χρόνο του αδιεξόδου, επιδιώκει η Λευκοσία, επικουρούμενη από χώρες κλειδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το ζήτημα θα είναι στο επίκεντρο και της περιοδίας του Προέδρου Χρυστολίδη στο Παρίσι, αλλά και άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και όλα αυτά ενώ ο κατοχός ηγέτης Ερσίν Τατάρι, θαρρυμένος από τις αναφορές περί αναγνώρισης του ψευδοκράτους στο προεκλογικό μανιφέστο του Ερτογάν, επιχειρηματολογεί καθημερινά υπέρ της λύσης δύο κρατών. Πρέπει παγκόσμια να γίνει γνωστό ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο διαφορετικοί λαοί. Αν η τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου δεν εξελιχθεί σε ένα κυρίαρχο κράτος, τότε η τουρκοκυπριακή κοινότητα θα αφανιστεί και θα προσπαθήσουν να διώξουν την Τουρκία από τον Βορρά. Ο Τατάρ, ο οποίος μιλούσε μετά από συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της τουρκοκυπριακής τρομοκρατικής οργάνωσης TMT, επέμεινε στην αποδοχή της κυριαρχικής κατά την έκφραση του ισότητα των Τουρκοκυπριών, καθώς όπως ισχυρίστηκε, δεν είναι δίκαιο σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων να γίνονται συζητήσεις μεταξύ μιας δημοκρατίας και μιας κοινότητας. Άδικο χαρακτήρισε και το λεγόμενο εμπάρκο κατά των Τουρκοκυπρίων, σημαίνοντας πως οι προσπάθειες για να ακουστεί η φωνή των Τουρκοκυπρίων σε όλο τον κόσμο θα συνεχιστούν με τη στήριξη και της Τουρκίας.